Σε πλήρη ρήξη οδηγούνται οι σχέσεις του Βίκτορ Όρμπαν και του Φιντές με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. <Το> Ήδη από το Μάρτιο η συμμετοχή του Ουγγρικού Κόμματος στη μεγαλύτερη ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ανασταλεί προσωρινά. <Το> η απόφαση όμως του Όρμπαν να αποσύρει τη στήριξή του στον Μάνφρετ Βέμπερ, τον άνθρωπο που επελέγει από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ως ο επόμενο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθιστά σχεδόν αδύνατη την εξομάλυνση των σχέσεων. Η επικεφαλή των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών, Ανεγκρέτ Κραμπ Κάρενμπαουερ, δήλωσε ότι τόσο η απόφαση Όρμπαν να χαρακτηρίσει το Βέμπερα κατάλληλο υποψήφιο, όσο και η πρόσφατη συνάντησή του με τον Ματέο Σαλβίνη, δείχνουν ότι ο Ούγγρος Πρωθυπουργό θα αποχωρήσει από το ΕΛΚ και πω έχει επιλέξει μια διαφορετική πορεία. Για να αποσύρει τη στήριξή του στο Βέμπερ, ο Όρμπαν επικαλέστηκε μια συνέντευξη του περασμένου Μαρτίου, στην οποία ο Γερμανός πολιτικός είχε πει ότι δεν θα δεχόταν την εκλογή του αν αυτή βασιζόταν στι ψήφου του Φιντέ. Και αυτό παρόλο που στι αρχέ Απριλίου, πέντε μέρε μετά την εν λόγω συνέντευξη, ο Ούγγρος Πρωθυπουργό είχε χαρακτηρίσει τον Μάνφρεντ Βέμπερ εξαιρετικό υποψήφιο.